μην ξεχάσεις να πιαστείς απ' τα όνειρά σου. Κέρδισε το στοίχημα το Μαλεβίζι Φέστιβάλ. Η πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη στο Γάζι από το απόγευμα της Παρασκευής έγινε το επίκεντρο με δεκάδες περίπτερα γεμάτα από την τοπική παράδοση και κουλτούρα να απλώνονται περιμετρικά της. Είναι ένας τρόπος να αναδείξουμε το Μαλεβίζι στο σύνολό του, τον πολιτισμό, την γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, τους ανθρώπους, την ψυχή του, το χορό, που πρόσφατα εντάχθηκε και στο ευρετήριο Άλλης Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να δεικνύουμε τα προϊόντα μας, έρχεται το κόσμος, έχει απορίες για διάφορα πράγματα. Είμαστε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε και φέραμε κι εμείς τα καλούδια μας. Είναι για όλους καλό, γιατί ο κόσμος μαθαίνει τη δουλειά και από τους συνεταιρισμούς και από όλες τις επιχειρήσεις. Μπράβο στον Δήμο. Ήρθαμε εδώ τους μουσικούς, τα περίπτερα των πολιτιστικών συλλόγων, τους ιδιώτες που έχουν κάποια πράγματα εδώ πέρα και πουλάνε και πρέπει να τους στηρίξουμε οικονομικά όλοι. Είναι μια ωραία γιορτή. Πάντα είναι πολύ προσεγμένες, έχουν ωραίους καλλιτέχνες, μας αρέσει. Την παράδοση και όλα τα περίπτερα και τη μουσική φυσικά. Πλήθος κόσμου έσπευσε να παρακολουθήσει και τις συναυλίες, με τη Ματούλα Ζαμάνη, τη Βαγγελιο Φασουλάκη και το Μίλτο Πασχαλίδη να μπλέκονται αρμονικά στη σκηνή με αγαπημένους Κρήτες καλλιτέχνες όπως ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης. Ήτανε ψεύτικος μπορεί ο έρωτας σου. Πρώτο διαβάστες στα στενά, άνοιγαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου. Μας γεμίζει περηφάνεια, μας γεμίζει χαρά καταρχάς ότι τόσο πολλοί κόσμος έρχεται, επισκέπτεται το Γάζι και το Μαλεβίζι αυτές τις μέρες. Αναδεικνύονται, αν θέλετε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή τη περιοχή. Το τριήμερο φεστιβάλ ρίχνει απόψε αυλαία με τον Γιώργη Μανολάκη. Και το ραντεβού για το τρίτο Μαλεβίζι φεστιβάλ έχει ήδη κλείσει για το Σεπτέμβρη του 2025. Ο πήγης είναι ψηλά από πέρυσι. Νομίζω θα τον υπερβούμε φέτος. Και πάμε για άλλα για του χρόνου.